Εμείς θα ξαναπάμε στην Αθήνα. Αυτή τη φορά θα βρούμε το φίλο μας, το Γιάννη του Τζανετή, ο οποίος θα μας δώσει λίγο το στίγμα του Σαββατοκύριακου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχαμε και πολλές πίτες, πολλές μάλλον, και ο Γιάννης, εντάξει, ως άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνικός ιδιαίτερα, ναι, έκανε τη βολτούλα του, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Ο καιρός λίγο μουντός, αλλά... Μάλιστα. Νομίζω ότι το βαρύ χειμώνα τον έχουμε αφήσει προς τα πίσω. Δεν νομίζω, εγώ νομίζω ότι είναι μπροστά μας πάντως. Έχουμε ακόμα καμιά τριανταριά μέρες. Θα το απολαύσουμε. Λοιπόν, έλα, για πες μας για τις πίτες, έλα, γιατί μου αρέσουν τώρα αυτά τα πράγματα. Σαββατοκύριακο, πώς κόψαμε, κόψαμε πολλές. Είναι τα νέα των Κυκλάδων από αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Χθες είχαμε την κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων που αλλού στο Γαλάτσι, στο Δημαρχείο του Γαλατσίου. Μια αρκετά επιτυχημένη, πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που συνένωσε πολύ τους Ναξιώτες, όπως πάντα. Προηγουμένως, το πρωί της Κυριακής, του μεγαλύτερου Ναξιακού Συλλόγου αυτού των φιλοτητών. Α, είχαμε και το πρωί των φιλοτητών, βέβαια, στο Πολεμικό Μουσείο. Για κάτι ιδιαίτερο εκεί στο φιλότη. Η κλασική βράβευση των πολλών φιλοτητών μαθητών που περάσαν στα πανεπιστήμια. Απολογιστική για τις εργασίες της χρονιάς, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ήταν μια συμβατική εκδήλωση, αλλά πάλι πολύ πληθή, πάλι με ζεστό φιλοτητικό χρώμα. Μάλιστα. Στην ΟΝΑΣ είχαμε κάτι ιδιαίτερο, αφού σε στείλαμε να μας πεις αν είχε κανένα αποκλειστικό ή οτιδήποτε γι' αυτό. Αποκλειστικά νέα δεν μπορώ να σας... Δεν υπήρχε κάτι σαν αποκλειστικότητα για να μεταφέρω. Όλοι οι επικεφαλείς των τοπικών συλλόγων, πολιτευτές δεν είχαμε. Α, μπράβο. Δεν είχαμε. Καλό αυτό. Και φυσικά ήταν ο Μητροπολίτης Παροναξίας, όπως και ο Νάξιος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας. Μάλιστα. Είπαμε, ήταν μια κοινωνική εκδήλωση. Και ο Παπαχρήστος, έτσι. Χωρίς Παπαχρήστο δεν γίνεται. Ο Παπαχρήστος Λογαράς. Έχει πάρει τις εργολαβία όλες τις πίτες. Ζωή να έχει. Χρόνια τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν και ποια άλλη. Ήταν και αυτή η επιστημονική, νομίζω, την Νόβε ήταν. Στην οποία, ναι, αυτή που κάνει ο κ. Βλασερός. Ο Γιάννης ο Βλασερός. Αυτήν δεν μπόρεσα να πάω. Εντάξει. Οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν σκακίσουμε, μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Και είχε προηγηθεί την Παρασκευή των Μικονιατών. Α, είχαμε και τους Μικονιάτες. Είχαμε και τους Μικονιάτες. Οι Ανομερίτες για την ακρίβεια. Η Μύκονος εκπροσωπείται από τους Ανομερίτες στο συλλογικό τοπίο της. Εκεί θα ήταν η μόνο γιου, έτσι. Μην πεις δεν ήταν. Α, έτσι, μπράβο. Εννοείται. Στις άλλες δεν ήταν εδώ της Νάξου, ε? Όχι, όχι. Το πολιτικό προσωπικό είχε μεταβεί στις Κυκλάδες που υπήρχαν κάποιες τοπικές επιτροπές που κάνανε τις δικές τους πίτες. Α, μάλιστα. Εντάξει, θα τους βρούμε εδώ πέρα τότε. Ωραία. Κάτι άλλο από πίτες δεν έχουμε. Φλουρί, ξέρουμε ποιοι κέρδισαν. Τουλάχιστον είδες τι κέρδισαν και τέτοια πράγματα. Ποιοι τα κέρδισαν? Κάποιοι χωριανοί. Και φυσικά μην ξεχάσω τη σημαντικότερη όλων. Συγγνώμη, Νικόδημε. Ποια? Το Σάββατο του Καλοξύλου. Α, είχαμε και το Καλοξύλου το Σάββατο. Ναι. Α, ωραία. Πού έγινε αυτή? Στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βέικου. Μάλιστα. Εκεί είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Τίποτα ιδιαίτερο. Καλοξυλίτικη συντροφιά. Ωραία. Μια χαρά είναι. Τσικουδιά είχαμε, εντάξει ήταν. Βέβαια. Ωραία. Αφήνουμε λίγο αυτά. Πάμε λίγο στο εκλογικό νόμο. Ψηφίστηκε, ωραία είναι. Πώς φάνηκε? Ένας εκλογικό νόμος παρόμοιος με τον προηγούμενο που είχαμε. Τα δύο πιο σημαντικά είναι το μπόνους που προβλέπει για το πρώτο κόμμα, το οποίο σε ποσοστά συγκρίσιμα με αυτά που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές θα είναι 50 έδρες. Ναι. Για την ακρίβεια, το μπόνους είναι κλιμακωτό. Δηλαδή, αν πιάσεις το 25% το πρώτο κόμμα παίρνει 20 έδρες, επιπλέον μπόνους, και μετά κάθε μισό της 100 που πιάνει παίρνει άλλη μία έδρα μπόνους, με ανώτατο όριο τις 50 έδρες. Άρα, αν πιάσεις το 40% το πρώτο κόμμα έχει 50 έδρες μπόνους. Πράγμα Μάλιστα. που το φέρνει τον εκλογικό νόμο στα ίδια επίπεδα που ήταν και ο προηγούμενος. Αυτός αν δεν πιάσει... Αν δεν πιάσει, το μπόνους είναι 45-40, ανάλογα με τι ποσοστό πετύχει. Και τα άλλα πηγαίνουν στο δεύτερο κόμμα, δηλαδή, οι άλλοι 5 και τέτοια πράγματα ή όχι? Τα άλλα
πηγαίνουν στην αναλογική κατανομή σε όλα τα κόμματα. Α, δηλαδή αν έχουμε 3 κόμματα πάνω από 25 που δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων, αν είχαμε 2 κόμματα πάνω από 25, θα μοιραστούν δηλαδή. Ούτε έτσι. Και κόμμα με 40 μπορεί να έχουμε, νομίζω. Ναι, παιδί μου, πες ότι είναι 25. Στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε το 40%, άρα ναι. Αν το πετύχει ξανά θα ξαναπάρει 50 έδρες μπόνους. Α, μάλιστα. Αν δεν, μοιράζεται. Αν δεν, θα πάρει λιγότερες έδρες μπόνους, αν εξακολουθήσει να είναι πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχει κάποια σημασία είναι ότι υπάρχει ένας όρος για το τι γίνεται σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων. Α, έχουμε και τέτοια παιχνίδια. Ναι. Μέχρι τώρα οι συνασπισμοί κομμάτων αποκλείονταν από τον μπόνους του πρώτου κόμματος. Δηλαδή αν ένας συνασπισμός έβγαινε πρώτος, τον μπόνους δεν το έπαιρνε. Τώρα ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος προβλέπει δυνατότητα ο συνασπισμός, αν είναι πρώτος, να πάρει τον πόνους, αλλά υπό κάποιες συνθήκες που το καθιστούν απίθανο. Ναι. Τι εννοώ. Αν ένας συνασπισμός δύο κομμάτων πάρει 40% και το δεύτερο κόμμα 30%, ναι. Λέει ο νέος εκλογικός νόμος. Πόσα κόμματα ήταν στο συνασπισμό? 2. Τι πήραν? 40%, αλλά μέσος όρος 20%. Είναι το 20% ανώτερο από το ποσοστό του δεύτερου κόμματος? Αν είναι, παίρνει τον πόνους. Αν δεν είναι, δεν το παίρνει. Μάλιστα. Άρα ενώ προβλέπεται δυνατότητα πόνους σε συνασπισμό, ουσιαστικά αποκλείεται. Μάλιστα. Και το τρίτο, το οποίο είναι ενδιαφέρον για εσάς, για το κοινό σας, στις Κυκλάδες, για εμάς, είναι ότι ο τρόπος που κατανέμονται οι έδρες, λίγος πολύ μεταξύ τριεδρικών, τετραεδρικών και ούτω καθεξής, λίγος πολύ παραμένει ο ίδιος. Ναι. Άρα λοιπόν στις Κυκλάδες που μένουν 4 δηλαδή. Άρα το 3-1 που βλέπουμε κατά κανόνα στις Κυκλάδες, ναι, μάλλον θα διατηρηθεί και στο μέλλον. Ναι. Αυτό θεωρείς ότι είναι καλό το 3-1. Από το 2-1-1 παραδείγματος χάρη. Κοίταξε, θεωρώ καλό ένα εκλογικό νόμο που έχει ενισχυμένα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη, γιατί στην ελληνική πραγματικότητα βοηθάει να δημιουργηθούν κυβερνήσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που είμαι υπέρ των ενισχυμένων χαρακτηριστικών, είναι βέβαιο ότι σε εκλογικές περιφέρειες μικρού αριθμού βουλευτών, τετραεδρικές, τριεδρικές, θα υπάρχουν τέτοιες δυσαναλογίες. Δηλαδή το πρώτο κόμμα θα τα παίρνει όλα. Είναι βέβαιο. Μάλιστα. Δεν γίνεται αλλιώς μαθηματικά. Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, δεν έχω δει, δεν ξέρω, μάλλον θα ξέρεις καλύτερα εσύ, αν υπάρχει πρόβλεψη για σπάσιμο άλλων περιφερειών, της μεγάλης παραδείγματος χάρη, να ξανασπάσουν και τέτοια πράγματα. Αυτή όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και το σπάσιμο των περιφερειών δεν είναι κάτι που συνήθως γίνεται στον εκλογικό νόμο που καθορίζει τον αλγόριθμο κατανομής. Σπάσιμο περιφερειών γίνεται και αργότερα. Θυμηθείτε ότι η Β' Αθηνών έσπασε σε 3 περιφέρειες λίγο καιρό πριν τις εκλογές. Σωστά, ναι. Θα εξαρτάται τις ισορροπίες πώς θα είναι εκείνη την ώρα, θα δει πώς θα κάτσει ο μάγειρας και πώς θα τα μαγειρέψει, να δει πώς του βγαίνουν τα κουτιά, ναι, και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν νομίζω οι εκλογικές περιφέρειες να αλλάξουν την επόμενη φορά. Δεν το βλέπω, δεν βλέπω λόγο να γίνει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Και ένα τελευταίο το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είσαι από τα παιδιά τα οποία σου αρέσουν αυτά τα ζητηματάκια. Έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ την παιδεία, έχει να κάνει με την εξίσωση των κολεγίων και των πτυχίων δηλαδή και όλα αυτά. Πώς φαίνεται αυτή η ιστορία? Έπρεπε, δεν έπρεπε, τι γίνεται τώρα? Ουσιαστικά δεν πρόκειται για εξίσωση των κολεγίων, πρόκειται για άρση του αποκλεισμού των πτυχίων των κολεγίων από προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ναι. Η άποψή μου είναι αρκετά απλή σε αυτό. Ούτως ή άλλως η αγορά τέτοιου είδους διαχωρισμούς δεν τους κατανοεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος από ένα πτυχίο ενός κολεγίου με κύρος και να μην τον δει θετικά η αγορά, η ελεύθερη οικονομία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δηλαδή, και να μην τον αναδείξουν. Άρα ο διαχωρισμός αυτός δεν έχει νόημα στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Επιπλέον, με το να μην επιτρέπουμε τέτοιου είδους ιδρύματα να δίνουν πτυχία τα οποία τα θεωρούμε ισότιμα, ουσιαστικά τι κάνουμε? Αποκλείουμε την Ελλάδα από έναν κλάδο της οικονομίας, ο οποίος έχει γίνει τεράστιος παγκοσμίως.
τεράστιος. Υπάρχουν χώρες όπως η Βρετανία, όπως πιο κοντά μας η Κύπρος, που στηρίζονται πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει πτυχία υψηλού επίπεδου για όχι μόνο για ντόπιους, αλλά κυρίως για ξένους πολίτες. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μείνει έξω από αυτή την αγορά. Άρα οτιδήποτε θα επέτρεπε στην Ελλάδα να μπει σε αυτή την αγορά είναι για μένα θετικό. Και αυτό το μέτρο πιστεύω ότι τη βοηθάει. Το χειροκροτώ και με τα δύο μου χέρια. Μάλιστα. Βέβαια να πούμε ότι ο Κεραμέως είπε χθες ότι το Harvard έρχεται. Κάπως έτσι διάβασα στα πρωτοσέλιδα. Και υπάρχει βέβαια και το αγγλόφωνο τμήμα, το οποίο έχει να κάνει με αρχαιολογία, κλασική φιλολογία, που έχει σχέση και με Νάξου Σαντορίνη, γιατί κάποια μαθήματα ενδεχομένως να είναι εδώ πέρα. Και εκεί προσβλέπει η Ελλάδα και έσοδα από την αξιοποίηση αυτού του προγράμματος. Βέβαια. Βέβαια, αυτό έπρεπε να γίνει σε πολύ πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία για την Ελλάδα εκεί. Η Ελλάδα έχει τεράστιο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί για να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Ναι. Καθηγητές. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, ουσιαστικά, με το να κρατούμε την αγορά αυτή περιορισμένη, τους δίνουμε ελάχιστες δυνατότητες να δουλέψουν είτε στο ιδιωτικό σχολείο, είτε στο φροντιστήριο, είτε σε πανεπιστήμια που ιδρύουμε ξανά και ξανά και ξανά προκειμένου να προωθήσουμε αυτόν τον κόσμο. Είναι λογικό. Ναι. Αν αφήναμε την αγορά μόνη της να δημιουργήσει αυτούς τους εκπαιδευτικούς φορείς που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και να καλοπληρώσουν αυτούς τους ανθρώπους, θα ήμασταν όλοι μαζί καλύτερα. Ναι. Πάντως ήταν μια πολύ ωραία, να κάναμε την ιατρική σχολή και να λέγαμε ελάτε εξής στο εξωτερικό να κάνετε ιατρικά μαθήματα στα βήματα εκεί που περπάτησε ο Ιπποκράτης και να κάναμε την ΚΟ μια τεράστια ιατρική σχολή και να τελείωνε η ιστορία. Θα μαζευόταν από όλο τον κόσμο άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να πάνε στην ΚΟ να σπουδάσουν. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό που είπαμε για τα πτυχία και τον ιδιωτικό τομέα, εντάξει, είναι απόλυτα λογικό και απόλυτα φυσιολογικό. Με τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς για διορισμού στο δημόσιο τομέα. Τι γίνεται με τα πτυχία αυτά? Δεν γνωρίζω ακριβώς τι προβλέπετε. Ξέρω ότι δεν υπάρχει με τον νέο νόμο, με τη νέα απόφαση του Υπουργείου, ότι δεν υπάρχει περιορισμός. Αλλά στην πράξη πώς αυτό υλοποιείται δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσω. Αν πάντως το ερώτημά σου έχει να κάνει με το κατά πόσο θα αξιολογούνται επαρκώς αυτά τα πτυχία, ούτως ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι απόφοιτοί τους αξίζουν να δουλέψουν στο δημόσιο, δεν ξέρω, αυτό είναι το ερώτημά σου? Ναι. Αν υπάρχουν τρόποι για να γίνει αυτό? Ναι, εάν μπορούν, εάν θα, δηλαδή, κατανοητό αυτό που λέτε για μη εξίσωση των πτυχίων, είναι απόλυτα κατανοητό. Θα μπορούν όμως να συμμετέχουν και αυτοί, το Harvard, ας πούμε, για παράδειγμα. Καλά, κάποιος του Harvard λογικά δεν θα υποβάλει χαρτιά. Γιατί να μην υποβάλει και το περίεργο, δεν κατάλαβα. Στο ΑΣΕΠ. Ονομαστικά, ναι. Να δούμε τις λεπτομέρειες, τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πότε ξεκινάνε οι δράσεις, οι αποκριάτικες κάτω? Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε, σε μερικές μέρες, ναι. Ήδη βγήκε νομίζω ένα κάλεσμα που λέει όποιοι θέλουν να βοηθήσουν, όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν στον αξιώτικο καναβάλι μπορούν. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμό. Ακούω ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι sold out το τριήμερο. Αυτά είναι. Να τα ακούσει αυτά κάποια ψυχή τώρα δίπλα. Από τώρα. Και να βγει και να αρχίσει να ουρλιάζει. Να έχουμε άλλα κι άλλα. Μείνε συντονισμένο στις 10. Πες το αυτό και στις 10 η ώρα μπαίνει συντονισμένο να ακούσει την απάντηση. Εντάξει. Μπαίνουμε σε κλήρωση με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Μην τα κάνεις αυτά γιατί. Λοιπόν. Θεματάκια. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά. Ναι, ναι.